Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τέλος στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ και στα τελευταία 5 νησιά μπαίνει από την 1η Ιουλίου. Μαζί μας ο Κώστας και τις εξής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, πραγματικά έχουμε από την 1η Ιουλίου μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των κατοίκων και των επιχειρηματιών σε 5 νησιά της χώρας, τα οποία έχει αναπομείνει στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ, του ειδικού ΦΠΑ, του καθεστώς ΦΠΑ. Πλέον από 1η Ιουλίου όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτά τα νησιά θα ακριβήνουν μέσα σε μία μέρα. Θα πάνε στο 24%. Στο 24% και όσα είναι στο μειωμένο συντελεστή, το 13%, θα πάνε αντίστοιχα στο 13% κανονικά. Πρόκειται για τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κο και τη Λέρο, δηλαδή αυτά τα νησιά, τα οποία πλέον θα έχουν κανονικό ΦΠΑ. Εννοείται ότι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των νησιών αυτών να τη βρουν σε αυτό το μέτρο. Καιρό τώρα, βέβαια. Βεβαίως είναι ψηφισμένο. Να πούμε ότι θα προηγούμενα η πρώτη, είναι η δεύτερη ομάδα νησιών στην οποία εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Η πρώτη ήταν από τις αρχές του έτους και τώρα πλέον μετά από την παράτηση που είχε βαφεί για 6 μήνες έχουμε ουσιαστικά και αυτά. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται λοιπόν. Τη μία στιγμή η κυβέρνηση περνάει το μεταφορικό ισοδύναμο. Τι είναι το μεταφορικό ισοδύναμο? Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ουσιαστικά η επιβότηση του επιπλέον κόστους που υπάρχει για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων στα νησιά σε σχέση με τις χερσαίες μεταφορές. Δηλαδή οι νησιωτικές μεταφορές, οι ναυτιλιακές μεταφορές είναι πιο ακριβές. Προβλέπεται μια επιβότηση αυτών των μεταφορών. Υπό μία έννοια, το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ εξυπηρετούσε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, ακριβώς λόγω της αυξημένης του αυξημένου μεταφορικού κόστου, το οποίο σημαίνει και αυξημένο. Εξισορροπούσε λίγο τις τιμές. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει το αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο λέει ότι ναι, εντάξει, κόβουμε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, από την άλλη, περνάμε το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο θα επιβοτεί τις μεταφορές. Μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας, μέσω του TaxiNet, όπου κάθε νησιώτη θα παίρνει ένα μοναδικό αριθμό και θα μπορεί μέσα από την πλατφόρμα να δικαιούνται κάποια εισιτήρια τον χρόνο τα οποία θα το επιβοτούνται. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως, και αυτό το οποίο λένε και οι τοπικοί φορείς, είναι πως δεν υπάρχει κανένα αντιστάθμισμα μεταξύ της απώλειας που θα υπάρξει από την αύξηση του ΦΠΑ σε σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο. Και βέβαια υπάρχει και το ερώτημα το πότε θα εφαρμοστεί αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο. Η κυβέρνηση πάλι λέει ότι είναι όλα έτοιμα, ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις είναι έτοιμες και αυτό που μένει είναι να ψηφιστεί. Και μάλιστα με τη διαδικασία του επίγοντος ψηφίζεται το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή. Να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις, ώστε μέσα στον Ιούλιο οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των νησιών να μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου.